με τα site και πάμε τώρα στον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών, τον κύριο Καμιλάκη, Μανώλη Καμιλάκη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Τι γίνεται με την ασφάλεια εκεί των πτήσεων στα αεροδρόμια? Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει ειδικά μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Εάν πλοία, στα υπόλοιπα αεροπλάνα, λεωφορεία, υπάρχει ασφάλεια. Ναι. Ή θα ζήσουμε νέα Τέμπη στον αέρα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς ανησυχούμε. Ανησυχούμε πάρα πολύ. Το έχουμε πει εδώ και το φωνάζουμε εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε αρκετά περιστατικά που κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου και τα έχουμε επισημάνει. Έχουν γίνει τα περισσότερα ερωτήματα και μέσα στη Βουλή. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε δει κάποια κίνηση, κάτι που να βοηθάει στην ασφάλεια των πολιτών. Mm-hmm. Κάτι που να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Από το 2020 έχουμε καταγγείλει ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία δεν έχει καταργήσει πλέον τους ελέγχους που γινόντουσαν στα αεροδρόμια. Ναι. Έφτιαξαν μια υπηρεσία τότε, ο κύριος Καραμαλής είχε φέρει αυτό το νόμο. Θέλετε να μας διευκρινίσετε τι έλεγχοι είναι αυτοί που έχουν καταργηθεί, γιατί δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα αεροδρόμια. Δυστυχώς αυτό εκεί κατευθύνεται όλη η νομοθεσία και όλες οι ενέργειες. Δεν υπάρχει έλεγχος αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Δεν υπάρχει όργανο ελέγχου. Τι σημαίνει δεν υπάρχει έλεγχος? Δεν ελέγχονται οι αεροπορικές εταιρείες, δεν ελέγχονται οι πιλότοι, δεν ελέγχεται η ασφάλεια των πτήσεων? Ακριβώς. Δεν ελέγχεται οι επιβάτες, φαντάζομαι, σε επίπεδο ασφάλειας ελέγχονται. Καλά, κάτσε. Νομίζω να το διευκρινίσουμε. Νομίζω το είπατε καλύτερα από μένα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς να πάμε μέσα σε ένα πιλωτήριο και να ελέγξουμε τον πιλότο ή να ελέγξουμε το προσωπικό του αεροσκάφους ή να ελέγξουμε ακόμα και αυτόν τον τεχνικό που θα πάει να επιδιορθώσει μια βλάβη στο αεροσκάφος, εάν έχει τα κατάλληλα πτυχία για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία να φέρει όποιον θέλει και να πει εγώ αυτόν τον λέω ότι είναι τεχνικός, αλλά η αρμόδια υπηρεσία να μην ελέγξει αν είναι τεχνικός και άμα ξέρει ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στα αεροδρόμια, σε όλα τα αεροδρόμια τα ελληνικά, μπορεί να συμβεί αυτό που λέτε. Γιατί δεν υπάρχει ελεκτικό όργανο στο αεροδρόμιο. Ωραία. Εμείς πάντα ελέγχαμε. Οι εταιρείες εκτός αεροδρομίου δεν ελέγχονται με το αν οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εταιρεία ως τεχνικοί έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να δουλεύουν ως τεχνικοί. Καλή ερώτηση. Αυτός που θα πάει στο αεροδρόμιο για να κάνει την επισκευή, πώς θα ελεγχθεί? Πώς θα ελεγχθεί αυτός? Από Αθήνα? Αν ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας, δεν πρέπει να έχει ελεγχθεί από κάποιον, δεν ξέρω. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που εμείς πάντα κάναμε ήταν να ελέγξουμε μέσα το προσωπικό, εάν είναι το κατάλληλο προσωπικό που πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Επίσης, ελέγχαμε σε περίπτωση καταγγελιών, εάν ήταν σε κατάλληλη θέση το προσωπικό. Ξέρετε πόσες καταγγελίες είχαμε εμείς, για παράδειγμα, από υπτάμενο προσωπικό από ανατολικές χώρες, εταιρείες ανατολικών χωρών, οι οποίοι μας κατήγγειλαν ότι ήταν, για παράδειγμα, μεθυσμένοι. Ο πιλότος δηλαδή είχε πιει και πήγαινε να πετάξει. Βεβαίως. Ναι, μας είχαν κάνει τέτοιες καταγγελίες. Αυτό λοιπόν πάντα το ελέγχαμε εμείς. Και τώρα πηγαίναμε, είχαμε όργανα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς για να το ελέγξει. Δηλαδή, έχει κάποιος την υπόνοια ότι ο πιλότος είναι μεθυσμένος, δεν υπάρχει κάποιος να τον ελέγξει πριν μπει στο πιλωτήριο και ξεκινήσει την πτήση? Όχι, κανείς. Το λέω κατηγορηματικά. Σας λέω το εξής περιστατικό που συνέβη σε αεροδρόμιο. Ήρθε η εταιρεία, επειδή είχε καταγγελίες, και μίλησε για κάποιον προσωπικό το οποίο ήθελε να το ελέγξουμε. Εμείς λοιπόν της είπαμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να προβούμε πλέον σε ελέγχους, γιατί μας το έχει απαγορεύσει ο νόμος από το 2020 που είχε φέρει ο κύριος Καραμαλής. Και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να προβούμε σε ελέγχους. Αυτό το αεροσκάφος σηκώθηκε και έφυγε
χωρίς να έχει γίνει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αν συνέβαινε κάτι, όχι, σας λέω, δεν υπάρχει. Σας το λέω πιο ξεκάθαρα, δεν μπορώ να σας το πω. Αυτή τη στιγμή, κάντε εσείς ένα πείραμα. Κάντε μια καταγγελία στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Αλεξανδρούπολη, όπου θέλετε. Ότι έχω μια καταγγελία ότι κάποιος πιλότος είναι, για παράδειγμα, μεθυσμένος. Ναι, ελπίζω πηγαίνετε να τον ελέγξετε. Ποτέ σε πτήση που δεν να έχω υπάρχει, την αίσθηση ότι ο πιλότος είναι μεθυσμένος. Σας, εδώ λέμε ένα παράδειγμα, έτσι. Αλλά λέμε, θα σας πω συγκεκριμένα ένα σωρό παραδείγματα που έχουν γίνει. Υπάρχουν τραυματισμοί εργαζομένων λόγω των πολιτικών που ασκεί. Παράδειγμα, ο διαχειριστής του Αερολιμένα. Κάνει κάποιο έργο, αφήνει κάποια πράγματα ανεξέλεκτα, πέφτει κάποιος υπάλληλος, σπάει το πόδι. Ατυχήματα, ναι. Εργατικά ατυχήματα και δεν ελέγχεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ξέρετε τι θυμίζει αυτό. Θυμίζει Τέμπη και θυμίζει αυτό που συνέβη όταν έγινε το ατύχημα που πήγανε και βγάλανε χώματα, μεταφέρανε πράγματα ανεξέλεκτα, δεν υπήρχε κανείς εκεί ο οποίος να εφαρμόσει το πρωτόκολλο, όπως πολύ καλά αναφέρατε εσείς προηγουμένως. Να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε σαν πρωτόκολλο, ναι. Συγγνώμη για να το ξεκαθαρίσω. Εμείς έχουμε σαν πρωτόκολλο, εάν συμβεί ένα ατύχημα, απομονώνουμε το σημείο, δίνουμε συγκεκριμένες οδηγίες στην αστυνομία να απομονώσει το χώρο, πηγαίνουμε, παίρνουμε φωτογραφίες, παίρνουμε προανακριτικό, μαζεύουμε προανακριτικό υλικό. Μιλάμε με τους αυτόπτες μάρτυρες επί τόπου αμέσως. Αυτό το συζητούσαμε από τις πρώτες μέρες. Τώρα αυτό σας το κάναμε σύγκριση του ήλιος με τα τέμπη. Τώρα δεν το επιτρέπουν. Τώρα δεν επιτρέπεται. Τώρα δεν επιτρέπεται να γίνει. Δεν έχουν βάλει κάποιον άλλον να κάνει αυτή τη δουλειά. Απλά την καταργήσανε. Όχι. Και να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό. Έχω ακούσει πολλές φορές ψευδώς να αναφέρεται στη Βουλή μέσα. Ότι μα υπάρχει άλλη υπηρεσία που επιλαμβάνεται των ατυχημάτων. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων. Ο συγκεκριμένος οργανισμός επιλαμβάνεται μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν είναι έτοιμος, και μόνο σε ατυχήματα που υπάρχουν θάνατοι και εκτεταμένες ζημιές σε αεροσκάφος. Σε άλλα μικροατυχήματα που συμβαίνουν στα αεροδρόμια, δεν επιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή κανείς. Και ο κάθε ιδιώτης μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Κύριε Καμιλάκη, δεν υπάρχει μια αρχή να ελέγχει. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι ειδικά οι μεγάλες εταιρείες, επειδή δεν θέλουν κιόλας να έχουν στην πλάτη τους ατυχήματα, πόσο δε μάλλον δυστυχήματα, θα φροντίζουν λίγο περισσότερα. Ιδιωτικά τζετ, μικρότερα αεροσκάφη που μπορεί να προσγειωθούν και να απογειωθούν από ένα αεροδρόμιο. Δεν τα ελέγχει δηλαδή κάποιος ποιος μπαίνει και λέει ότι είμαι ο πιλότος. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν νομιμοποιείται κανείς να ελέγξει. Είχαμε 6 ατυχήματα μέσα σε περίπου 12 μήνες. Μέσα σε ένα χρόνο περίπου είχαμε 6 ατυχήματα, 3 αεροπλάνα, 3 μικρά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Είχαμε 5 νεκρούς. Ήταν κυρίως το πλήρωμα των αεροσκαφών ή των ελικοπτέρων αντίστοιχα. Και σας λέω εγώ, εάν αυτοί έπεφταν σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο. Κάποια κατοικημένη περιοχή. Έντονη δραστηριότητα, ακριβώς. Τι αεροπορικά τέμπη, για ποια αεροπορικά τέμπη θα συζητούσαμε. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν ελέγχονται, δεν ελέγχεται δηλαδή ο πιλότος. Ωραία. Εάν για παράδειγμα έχει κάνει τις ώρες πτήσης που οφείλει να έχει κάνει τα για να ανανεώσει το πτυχίο του. Αυτό που μας λέτε είναι ότι υπάρχει. Αν το υγειονομικό του είναι σε ισχύ. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν έχει περάσει από εξετάσεις ιατρικές για να μπορεί να πετάει. Αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στις πτήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι δεν υπάρχει ελεκτικό όργανο που να διασφαλίζει τον Έλληνα πολίτη. Ξέρετε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας και ειδικά επειδή έχει προχωρήσει πολύ ιδιωτικοποίηση σε όλα τα αεροδρόμια και ξέρετε ότι ο ιδιώτης είναι φυσιολογικό να κοιτάζει το κέρδος. Εκεί είναι που θα πρέπει το κράτος να υφίσταται και μάλιστα με αυστηρότητα και με πολύ προσωπικό για να διασφαλίζει τον Έλληνα πολίτη και έτσι να διασφαλίζεται και ο ιδιώτης. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε ατυχήματα ή αν έχουμε συμβάν,
θα πλήξει και τον ιδιώτη στο τέλος της ημέρας. Ναι. Αλλά το σημαντικό είναι ο ρόλος του κράτους έναντι των πολιτών. Έχετε δίκιο. Υπήρχε ένα δίκτυο ασφάλειας το οποίο καταστράφηκε με την νομοθεσία αυτή. Υπάρχει μια νομοθεσία του 2020. Υπάρχει τώρα μια αντίδραση ότι παιδιά, ναι, το κάναμε, αλλά επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος να δούμε, να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, να αλλάξει κάτι, υπάρχει κάποια αντίδραση. Είχαμε συναντηθεί με τον νέο Υπουργό Μεταφορών, είχαμε εκθέσει αυτά τα θέματα και φάνηκε ότι υπήρχε μια κατανόηση του προβλήματος και ότι θα έπαιρνε κάποια διορθωτικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όμως κάτι. Ωραία. Ευελπιστούμε ότι θα ακουστεί η φωνή μας και με τη δική σας τη βοήθεια. Θα καταλάβουν το πρόβλημα και θα κάνουν αυτό που οφείλει να κάνει ο κάθε πολιτικός που εκλέγεται από τον κόσμο. Κύριε Γαμιλάκη, το κρατάμε, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις και θα επανέλθουμε για να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν εξελίξεις και αν έχει αλλάξει κάτι. Ευχαριστούμε σας πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ Καλό πολύ. Καλό απόγευμα. Στη διάθεσή σας. Γεια σας, γεια σας. Ευτυχώς